Εκτελεστικής Επιτροπής Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Αττικής, Περιφερειακός Σύμβουλος, για να μας εξηγήσει. Καλημέρα σας. Για αυτά τα θέματα, γιατί είναι λίγο δύσκολα και πολλές φορές υπάρχει και μια σπέκουλα. Και είναι και λίγο μπλεγμένο το θέμα. Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ. Βρίσκεται και ο Προκόπης. Προκόπη, είχαμε αυτά τα περιστατικά, είχαμε και κάποιες υποθέσεις εκεί των κατοίκων με αστυνομικούς, προβλήματα. Τι ακριβώς έχει γίνει και σε ποιο σημείο βρισκόμαστε στην περιοχή? Λοιπόν, καλημέρα από το γραμματικό. Είναι σήμερα η μέρα ξημέρωσε ήσυχα. Δεν υπάρχει έτσι κάτι που να θυμίζει την ένταση που δημιουργήθηκε προχθές εδώ στον χώρο που έχει διαμορφωθεί ο χώρος υγειονομικής εδαφής υπολοιμάτων εδώ στην περιοχή του γραμματικού. Όπως βλέπετε έτσι από την δίνουμε. Ήδη ο χώρος είναι διαμορφωμένος έτσι ώστε να λειτουργήσει πιλωτικά σε πρώτη φάση και σε αυτή τη φάση τουλάχιστον της πιλωτικής λειτουργίας είχαμε τα επεισόδια προχθές. Η ένταση που δημιουργήθηκε εδώ από κατοίκους της περιοχής που συγκεντρώθηκαν προσπαθώντας να εμποδίσουν τα απορριμματοφόρα να φέρουν εδώ τα επεξεργασμένα υπολείμματα, όπως αναφέρεται και από τον ειδικό διαβαθμικό σύνδεσμο, τα οποία θα θάβονται με υγειονομικό τρόπο εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε. Είχαμε ένταση, είχαμε και τον τραυματισμό ενός αστυνομικού στο πόδι και φθορές που υπέστησαν ένα περιπολικό και ένα απορριμματοφόρο. Ένα απορριμματοφόρο το οποίο είχε φέρει εκείνη την ημέρα υπολείμματα από τη μονάδα επεξεργασίας των ανακυκλώσιμων υλικών του Κοροπίου εδώ, στο πλαίσιο αυτό της πιλωτικής λειτουργίας. Απέκλεισαν οι κάτοικοι το απορριμματοφόρο μέσα στο χώρο του ΧΙΤΗ και ακολούθησαν τα επεισόδια που ακολούθησαν την ώρα που ο ειδικός διαβαθμικός σύνδεσμος είχε πάρει μια απόφαση για ετήσια δυναμικότητα του ηχετή γραμματικού στους 23.250 τόνους. Αυτή η είδηση κινητοποίησε τους κατοίκους, οι οποίοι, όπως είπες και εσύ Νίκο, θεωρούν ότι στο συγκεκριμένο σημείο θα γίνει άλλη μια χωματερή, πιστεύουν ότι θα είναι επιβλαβής για το περιβάλλον της περιοχής. Όπως λένε οι κάτοικοι της περιοχής και ο δήμαρχος Μαραθώνα, ο κύριος Ψινάκης, που έκανε δηλώσεις επ' αυτού προχθές, η περιοχή είναι σεισμογενής και επίσης υπάρχουν 6 ρεύματα τα οποία δεν καταγράφηκαν στη μελέτη που έκανε το ΙΓΜΕ. Αυτά είναι τα επιχειρήματα που δίνουν από την πλευρά τους εδώ οι κάτοικοι στο γραμματικό και η δημοτική αρχή. Και από εκεί και πέρα βεβαίως έχουμε και τις απαντήσεις που δίνει ο ειδικός διαβαθμικός σύνδεσμος. Έχουμε σε σχέση εδώ με τη λειτουργία του ΧΙΤΗ, ο οποίος θα μας απαντήσει, όπως λέει, δεν έχει καμία σχέση με τις χωματερές έτσι όπως γνωρίσαμε στη λογική της φυλής τα προηγούμενα χρόνια, που δίκαια βέβαια θα προκαλούσε αντιδράσεις σε μια τέτοια λειτουργία. Είναι μια μονάδα η οποία θα δέχεται επεξεργασμένα υπολείμματα. Προκόπη, μας ακούς, και δεν θα επιβαρύνει την περιοχή περιβαλλοντικά. Νομίζω όμως ότι ο κ. Βρούστης θα έχει περισσότερα να πει γι' αυτό στο στούντιο συζήτηση που θα κάνετε. Προκόπη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Κύριε Βρούστη, έχουμε τώρα όλο το θέμα. Να μας εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει στο γραμματικό, αν έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, τι σημαίνει πιλωτική λειτουργία και τι είναι αυτός ο χώρος υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων. Καταρχήν, καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Με καλέσατε και εδώ, προκειμένου να αναπτύξουμε λίγο το θέμα, όσο μπορούμε να καταλάβουν και οι κάτοικοι, αλλά και οι ακροατές, τι ακριβώς συμβαίνει. Από ό,τι είδατε εκεί, το έργο έχει ολοκληρωθεί. Όσον αφορά το ΧΙΤΗ, δεν είναι ΧΙΤΑ ούτε χωματερή. Έχουμε φύγει από την εποχή των χωματερών. Ήδη δηλαδή είχαμε περάσει στους ΧΙΤΑ, τώρα πάμε στους ΧΙΤΗ. Τι σημαίνει ΧΙΤΗ? ΧΙΤΗ σημαίνει ότι αφού επεξεργαστούν τα απορρίμματα, το υπόλοιμά του πηγαίνει και θάβεται. Σημαίνει ότι έχουν φύγει τα οργανικά, δεν υπάρχουν πια υγρά και είναι ένα υπόλοιμα το οποίο δεν ξέρω αν μπορείτε να το αντιληφθείτε ή αν κάποιος καμεραμάν έχει πάρει κάποια... έχετε κατέρθει και στο εργοστάσιο. Θα πάμε ξανά στο εργοστάσιο και έχουμε δει εκεί πέρα πώς γίνεται η διαλογή. Τώρα τι σημαίνει? Το έργο έχει ολοκληρωθεί. Για να το παραλάβει η περιφέρεια, η οποία έχει κάνει και το διαγωνισμό, πρέπει να γίνουν δοκιμαστικές ρήψεις, ώστε
να το παραλάβει από τον ανάδοχο. Και να αρχίσει να λειτουργεί κανονικά, έτσι. Μόλις το παραλάβει από τον ανάδοχο, έτσι θα έχει ολοκληρωθεί το έργο και η περιφέρεια θα το παραδώσει στον ΕΔΝΑ. Mm-hmm. Ο ΕΔΝΑ εκεί έχει προγραμματίσει να γίνει η μονάδα η οποία θα μπορέσει να έρθουν τα απορρίμματα της περιοχής, δηλαδή του Μαραθώνα, του Οροπού και της Νέας Μάκρης και του Διονύσου, γιατί η μονάδα αυτή θα είναι για 60.000 τόνους μόνο. Mm-hmm. Άρα εξυπηρετεί την περιοχή η μονάδα. Ναι, ναι, ναι. Δεν έρχονται απορρίμματα από άλλες περιοχές. Όχι, καθόλου. Και μάλιστα, δηλαδή, ενώ το εργοστάσιο αυτό ήταν για 130.000 τόνους να επεξεργάζεται τη σύμμικτο απόρριμμα, mm-hmm. εμείς το μειώσαμε με το νέο ΠΕΣΔΑ στις 60.000 για να καλύψει ακριβώς αυτή την περιοχή. Το 23.000 τόνοι που βγαίνει το χρόνο, για να καταλάβετε, είναι 4 ημέρες τα απορρίμματα στη Φυλή. Δηλαδή, μιλάμε για ούτε 50 τόνους την ημέρα. Mm-hmm. Είναι ακριβώς το υπόλοιμα που θα μένει από το εργοστάσιο. Το εργοστάσιο το οποίο ήδη τώρα βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία, γιατί τα χρήματα έχουν, είναι εγκεκριμένα από το ΕΣΠΑ. Θα προχωρήσει και όταν προχωρήσει αυτό το εργοστάσιο, τότε θα πάνε εκεί και θα αποθέσουμε το υπόλοιμα. Άρα περιμένουμε το εργοστάσιο. Δεν θα πάνε υπολείμματα από άλλα εργοστάσια. Μόλις θα ολοκληρωθεί και το εργοστάσιο. Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή. Απλώς γίνεται το πιλωτικό τώρα και γίνει παραλαβή. Αυτά τα χρήματα που πάνε, να καταλάβετε, πηγαίνουν από το ΚΔΑΙ του Κοροπίου, που είναι το υπόλοιμα του Μπλε Κάδου. Δεν είναι ούτε καν δηλαδή υπόλοιμα από απορρίμματα. Άρα θα πάει ένα άλλο υπόλοιμα. Τώρα σε αυτή την περίπτωση οι κάτοικοι διαμαρτύρονται και λένε ότι άλλα έχει υποσχεθεί η κυρία Δούρου για ότι θα γίνει χωματερή και όλα αυτά. Και ότι είναι μια παλιά ιστορία αυτή, έτσι δεν είναι? Υπήρξε αναδράσεις, υπήρχε άλλο σχεδιασμό, θα γίνει κάτι άλλο και μετά άλλαξε. Πείτε μας λίγο το ιστορικό για να ξέρουμε τι έχει γίνει. Εκεί, αν θυμάστε καλά, ήταν η εποχή που γινόταν και το θέμα της κερατέας. Αυτό το, η μονάδα εκεί προχώρησε. Έχει ολοκληρωθεί. Έγινε ο διαγωνισμός, προχώρησε και τώρα είναι ολοκληρωμένη. Η μονάδα δεν μπορεί να σταματήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει. Έχει χρηματοδοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όποιος τη σταματήσει θα καταβάλει και το αντίτιμο. Μάλιστα. Άλλωστε, δεν ήταν ενημεροί όλοι γι' αυτό. Σαφέστατα. Οι τοπικοί άνθρωποι δεν είχαν αποφάσεις. Το επιτρέψανε. Ήδη το έργο το βλέπετε. Τώρα έρχονται, τώρα δεν ξέρω γιατί είναι προεκλογικά, γιατί φωνάζουμε. Αλλά εμείς όμως δεν μπορούμε να σταματάμε το έργο επειδή έχουμε εκλογές. Εν περιπτώσει, εμείς πρέπει να λειτουργήσουμε. Δεν μπορούμε δηλαδή να περιμένουμε, γιατί μέχρι τώρα είχαμε δικαστικές αποφάσεις. Εδώ στην αρχή πήγαν οι κάτοικοι στο Συμβούλιο Επικρατείας. Το τμήμα είπε ότι εκεί υπάρχει πρόβλημα. Mm-hmm. Μάλιστα έπεσε και με την εποχή που γινόντουσαν οι εκλογές του 2014. Mm-hmm. Άρα λογικό ήταν να υποθεί ότι υπάρχει θέμα. Όμως η Ολομέλεια το έργο αυτό το ενέκρινε και είπε να προχωρήσουμε. Γιατί ακούμε τώρα ξανά για περιοχή που έχει σεισμούς και για ρέματα? Τα ίδια θα λένε. Εκεί έχουν γίνει μελέτες, το ΕΚΜΕ έχει πάει. Το Συμβούλιο Επικρατείας έχει τελεσίγκα, η Ολομέλειά του αποφασίσει εδώ και χρόνια ότι αυτό το έργο μπορεί να γίνει. Οι δικαστικές προσφυγές έχουν τελειώσει όλες. Και μάλιστα μας κάνανε και ασφαλιστικά μέτρα πριν από μερικούς μήνες και αυτά τα χάσαμε. Άρα δεν υπάρχουν, δεν έχουν, έχουν τελειώσει όλα τα ένδυκα μέσα που μπορούσαν και είχαν τη δυνατότητα να κάνουν κάτι και εκεί στην περιοχή, και έχει το έργο πια πάρει το δρόμο του. Άλλωστε, δεν μπορούν να λένε ότι τα δικά μας, γιατί το έργο αυτό είναι για τους δήμους της περιοχής, 3-4 δήμους. Δεν είναι Εκεί είναι 60.000 τόνοι, να καταλάβετε, ο Μαραθώνας έχει 20.000 τόνοι στον χρόνο. Η Νέα Μάκρη έχει άλλους 20, άντε να έχει και ο Διόνυσος ή ο Οροπός άλλους 20. Αυτά είναι όλα. Και γι' αυτό βγαίνει και η άδεια του. Άρα δεν μπορεί να λένε ότι εμείς θα πάμε τα απορρίμματά μας στη Φυλή και δεν θα χρησιμοποιήσουμε το δικό μας χώρο υγειονομικής ταφής. Αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτός ο χώρος καλύπτει τις ανάγκες της περιοχής. Σαφέστατα. Γι' αυτό έχει γίνει. Και γίνεται μόνο για αυτούς. Απόλυτα, έτσι. Και άλλωστε και η άδεια και η απόφαση που πήραμε προχτές ήταν για 23.000 τόνους υπόλοιμα. Ο φόβος που υπάρχει προφανώς, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στον πολίτη απέναντι στην πολιτεία. Γιατί σου λέει, ξεκίνησε ο Χιτά, έγινε χωματερή, πάνε όλα εκεί. Τώρα θα είναι για μας, θα φέρουν και για τους υπόλοιπους. Μπορεί να υπάρξει πρόβλημα στη Φυλή, θα τα φέρουν σε εμάς. Το ερώτημα είναι το εξής. Εδώ είναι το θέμα, νομίζω, είναι και η αξιοπιστία σε σχέση και τα παιχνίδια που είπατε, ότι παίζονται. Συμφωνώ. Εγώ λέω το εξής. Τους το πρότεινα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και τους είπα, εμείς, αν έχουν εμπιστοσύνη στη δημοτική τους αρχή, ας έρθουν να κάνουν μια προγραμματική σύμβαση με τον ΕΔΝΑ και οι 3-4 δήμοι αυτοί να μπορέσουν να λειτουργήσουμε μαζί το έργο. Mm-hmm. Διότι υπάρχει και ο κίνδυνος, εάν αργότερα υπάρχει κανένα ατύχημα και δεν το λειτουργούν, μήπως τους πάνε εκεί και
ας πούμε, δια της Αθήνας. Γι' αυτό γρήγορα πρέπει να το πάρουν. Να το πάρουν, να συνεργαστούν με τον Έλληνα. Να προχωρήσουν και να το ελέγχουν και οι διαφορέ. Να συμμετέχουν και αυτοί, βέβαια, σαφέστατα. Εκτός φυσικά, ο κόσμος μπορεί να μην έχει εμπιστοσύνη και στους. Γιατί ο Δήμος του Μαραθώνα κιόλας, ήδη δηλαδή, εφόσον έχει και ένα θέμα, έπρεπε να έχει προχωρήσει στην ανακύκλωση και στην ανάκτηση. Κάτι που δεν έχει κάνει. Δεν έχει ενδιαφερθεί καθόλου για τα απορρίμματά του. Τα στοιχεία του ΕΣΔΝΑ δείχνουν εκεί ότι όχι μόνο δεν έχει μειώσει τα απορρίμματα, αλλά δεν συμμορφώνεται και με τις αποφάσεις του ΕΣΔΝΑ. Όσο αφορά τα κλαδέματα, όσο αφορά την ανακύκλωση, όσο αφορά την κομποστοποίηση, δεν συμμορφώνονται. Και βέβαια να πούμε ότι έχει αλλάξει ο τρόπος επεξεργασίας των απορριμμάτων. Με αυτή τη διαδικασία που μας λέτε, είτε με την ανακύκλωση, γίνονται υπολείμματα πια, υπάρχουν εκμετάλλευση των οργανικών. Δηλαδή μια διαφορετική προσέγγιση πια. Η μονάδα που θα γίνει εκεί. Θα περιλαμβάνει και επεξεργασία ξύρανσης. Δηλαδή το υπόλοιμα θα ξεραίνεται αφού βγουν τα ανακυκλώσιμα και δεν θα υπάρχουν πια υγρά τα οποία θα μπορούν, παρότι το έργο καλή δεν επιτρέπει. Δηλαδή, εμείς προσπαθούμε να ενημερώσουμε. Πρέπει να βοηθήσετε κι εσείς. Αλλά και... Γι' αυτό σας καλέσαμε. Ναι, και ξέρετε κάτι, τι γίνεται. Και μάλιστα δεν ξέρω κιόλας αν επιτρέπεται. Απλώς υπάρχει αυτό το κακό ως συνήθεια και δεν είναι μόνο για τους ανθρώπους εκεί και για μας. Που δεν θέλουμε τον κάδο κάτω από το σπίτι μας, που θέλουμε ο κάδος να είναι στον γείτονα, οπτικά, φοβόμαστε τις μολύνσεις, φοβόμαστε και κατά πόσο και η πολιτεία, η τοπική αυτοδιοίκηση θα κάνει αυτό που λέει. Είναι το θέμα εμπιστοσύνης. Εμείς έχουμε αλλάξει τον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων. Και όταν λέμε έχουμε αλλάξει, τον έχουμε αλλάξει πραγματικά. Το πρόβλημά μας δεν είναι να πάμε να τα θάβουμε. Το πρόβλημά μας είναι να κάνουμε ανάκτηση. Ήδη το 18, από το 1.800.000 τόνους που διαχειριστήκαμε στον ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής, οι 250.000 τόνοι έφυγαν, πήγαν στην αγορά. Με διάφορους τρόπους. Mm-hmm. Είτε γιατί έγιναν ανάκτηση. Αλλά βγαίνει και κάποιο κέρδος, έτσι. Τεράστιο κέρδος. Σε αυτό θα έχουν συμμετοχή οι Δήμοι. Σαφέστατα. Θα έχουν δηλαδή και κάποια χρήματα τα οποία μπορούν ως αντιστάθμιση να τα χρησιμοποιήσουν και για το περιβάλλον. Έχουμε ένα θέμα, το οποίο θέμα είναι το εξής. Επειδή εκεί στη Φυλή υπάρχουν τα αντισταθμιστικά. Τα αντισταθμιστικά, μάλιστα και αυτό είναι και θέμα του Υπουργείου, εμείς θα το κάνουμε τώρα. Λοιπόν, δεν μπορούν να είναι σταθερά τα ίδια. Πρέπει και τα αντισταθμιστικά, ανάλογα με τη μείωση των απορριμμάτων, να μειώνονται. Και δηλαδή, να μειώνουν αναλογικά. Ναι, δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, πληρώνουμε 40 εκατομμύρια, πληρώνουμε στο Δήμο Φυλής, περίπου. Αν είναι 1.800.000 τόνοι και θάβονται, αυτό αντιστοιχεί γύρω στους 22 ευρώ τον τόνο. Αν θα πάμε στο 1 εκατομμύριο, θα πληρώνουμε πάλι 40 εκατομμύρια. Δεν γίνεται. Πρέπει να πάει με το τονάζι. Κάποιος άλλος χώρος να πάρει. Άρα να μπορέσουμε δηλαδή να υπάρχει μια πολιτική μείωση. Τι διάστημα χρειάζεται για να λειτουργήσει. Ποιο. Κανονικά. Όχι και τι, με το εργοστάσιο. Στο γραμματικό μας. Όχι τι, κοιτάξτε τώρα, θα γίνει δοκιμαστική για τρεις μήνες. Εκεί θα πάνε γύρω στα 3 αυτοκίνητα την ημέρα. Και τελειώνει τέρμα. Και μετά πάμε όταν θα γίνει το εργοστάσιο. Το οποίο το χρονοδιάγραμμα είναι... Αυτό τουλάχιστον θέλει δύο χρόνια. Δύο χρόνια. Ναι, ναι. Μάλιστα. Αλλά μετά... πρέπει να παραλάβουμε τώρα το την έργο, μονάδα. Δεν μπορούμε να μην παραλάβουμε τη μονάδα. Μάλιστα. Πρέπει να το κατανοήσουν αυτό οι κάτοικοι και να μην τους παροτρύνουν εκεί ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Αντιδήμαρχοι, γιατί αυτοί κυρίως κινητοποιήθηκαν. Όλοι μαζί. Προκειμένου επειδή έχουν εκλογές τώρα να αρχίσουν να φράσουν. Και μάλιστα μας είπαν κιόλας, γιατί δεν το κάνετε μετά τις εκλογές. Τους είπαμε το εξής, εμείς δεν μπορούμε ως περιφέρεια να περιμένουμε τις εκλογές, διότι τότε πρέπει να σταματήσουμε να μην μαζεύουμε το χιόνι, οι δουλειές πρέπει να προχωρήσουν. Έχουμε έρθει. Κύριε Βρούστη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκτιμώ ότι θα τα ξαναπούμε. Ναι. Γιατί θα έχουμε και τους κατοίκους και αυτά και τις αντιδράσεις για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η ιστορία. Είμαι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στο κέντρο της Αθήνας, γιατί εκεί έχουμε την 24ωρη απεργία της ΑΔΔ και θα γίνουν εκείνοι το